Στηρίζονται στα ελληνικά προϊόντα, κατακτούν τον κόσμο και είναι από τις λίγες εταιρείες που όχι μόνο δεν μειώνουν μισθούς, αλλά κάνουν και προσλήψεις ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Πόσο καιρό εργάζεσαι εδώ? Λιγότερο από 10 μέρες. Λιγότερο από 10 μέρες. Πρόσληψη του 2013. Ακριβώς. Θα μπορούσα κάλλιστα να ήμουν άνεργη, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία έχει και συνέπεια και σταθερότητα. Με αιχμή του δόρατος το λάδι και τα προϊόντα της ελιάς, η εταιρεία ΓΕΑ εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Βραβεύεται και κατακτά όσον αφορά την ποιότητα μία από τις 10 πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Έχουμε κερδίσει και φέτος το ίδιο και στις 29 Απριλίου είναι ο μεγάλος τελικός που από τους 10 φιναλίστ επιλέγεται ο μεγάλος νικητής. Η ιδέα ήταν απλή. Συγκέντρωσαν υψηλή ποιότητα λαδιού και την έβγαλαν σε 23 χώρες. Με εξαγωγές σε Γερμανία, Βόρεια Ευρώπη, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Βόρεια Αμερική και από Ανατολή, μια ομάδα νέων Ελλήνων μπόρεσε να σταθούν όρθιοι. Το πανίσχυρο και πολύ αυστηρό Γερμανικό Ινστιτούτο Καταναλωτή έκανε φνηδιαστικούς ελέγχους και πήρε δείγματα από τα 28 πιο δημοφιλή ελαιόλαδα στη γερμανική αγορά. Το συγκεκριμένο ελαιόλαδο που εμπορεύεται η συγκεκριμένη εταιρεία που βρίσκομαι αναδείχθηκε ως το καλύτερο προϊόν. Στην Καλαμάτα ακόμα μια εταιρεία σώθηκε από μια λαμπρή ιδέα. Ο ιδιοκτήτης εμπορευόταν σταφίδες. Έφτιαξε όμως μπαλσάμικο ξύδι από αυτές και χτύπησε στα ίσα τους Ιταλούς. Εμείς φτιάξαμε το πρώτο ελληνικό μπαλσάμικο ξύδι, το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και με αυτό κάνουμε και εξαγωγές. Μόνο αυτή η ιδέα μας κράτησε ζωντανούς. Αν είχαμε μείνει στο να προσπαθούμε ακόμα να εξάγουμε σταφίδα χωρίς να προσθέσουμε κάποια καινοτομία, το πιθανότερο είναι ότι θα είχαμε κλείσει κι εμείς, όπως κλείσαν και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που κάνανε σταφίδα στην Καλαμάτα. Μάλιστα, οι Καλαματιανοί τα κατάφεραν τόσο καλά που πλέον το ελληνικό μπαλσάμικο ξύδι κυριαρχεί σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Καναδά, Τσεχία, Ουκρανία, Ρουμανία, Αγγλία, Ρωσία αλλά και Κίνα. Γιατί έχουμε λαμπρές ιδέες, εγώ γνωρίζω καθημερινά παιδιά τα οποία έχουν φοβερές ιδέες και έχουν και πολύ όρεξη. Έχουν όμως όλα τα εφόδια να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Και δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο, ας είναι μικρό, απλά να είναι κάποια καινοτόμα ιδέα.